είχαμε την τρίτη κατά σειρά συνάντηση κορυφής στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας, του τριμερούς εταιρικού σχήματος Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Προηγήθηκε βεβαίως η χθεσινή διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και η σημερινή διμερής συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της τριμερούς αλλά και των διμερών συναντήσεων που είχαμε, επιβεβαιώσαμε εκ νέου την σταθερή ανάπτυξη της ευρύτατης και πολύπλευρης συνεργασίας μας. Μια συνεργασίας μεταξύ λαών με μακροχρόνιους δεσμούς, μεταξύ χωρών που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και διαθέτουν κοινή αντίληψη και κοινή προσέγγιση επί σειράς ζητημάτων. Οι τρεις χώρες μας βρίσκονται σε μια δοκιμαζόμενη περιοχή, σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αποσταθεροποίηση και το τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η τριμερής συνεργασία μας αποτελεί πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας και εκπέμπει και το μήνυμα της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτή την προσέγγιση εξετάσαμε τις τελευταίες εξελίξεις σε όλα τα διεθνή ζητήματα, σε όλα τα μεγάλα ζητήματα στην περιοχή μας αλλά και ευρύτερα, διεθνώς. Υιοθετήσαμε επίσης σήμερα την κοινή δήλωση των Αθηνών που αναφέρεται σε αυτά τα ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτό, τονίσαμε την σημασία που έχει η εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό επί τη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σημασία τόσο για το λαό της Κύπρου όσο και για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας. Παράλληλα, εκφράσαμε την υποστήριξή μας στις προσπάθειες του ΟΗΕ στη Συρία, την Λιβύη και την Ιεμένη. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ειρήνη στη Συρία με όρους που θα επιτρέψουν τη συμφιλίωση για την ανοικοδόμηση της χώρας. Εκφράσαμε την υποστήριξή μας στις διεθνείς πρωτοβουλίες για αποτελεσματική αντιμετώπιση των τρομοκρατικών δυνάμεων που βασίζονται στον θρησκευτικό φονταμενταλισμό όπως ο ΙΣΙΣ. Υπό το φως αυτών των περιφερειακών προκλήσεων υπογραμμίσαμε την ανάγκη να υπάρξει ολοκληρωμένη προσέγγιση από τη διεθνή κοινότητα και ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής προσφυγικής κρίσης που βιώνουμε. Μια προσέγγιση που στοχεύει τόσο στην αποτελεσματική ανθρώπινη διαχείριση του φαινομένου με καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων διακινητών όσο όμως και στην αντιμετώπιση των αιτιών του, δηλαδή των συγκρούσεων, των πολέμων και της φτώχειας. Παράλληλα, τονίσαμε τη σημασία που έχει η δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για τον νέο κύκλο βίας που έχει ανοίξει και τονίσαμε την ανάγκη για έναρξη αξιόπιστων ειρηνευτικών συνομιλιών που θα οδηγήσουν στην εγκαθίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους επί τη βάση των συνόρων του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τέλος, συμφωνήσαμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών στους οποίους είτε συμμετέχουμε όλοι μαζί είτε χωριστά. Υπογραμμίσαμε ειδικότερα τα αμοιβαία ωφέλη που προκύπτουν από την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου και την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει ουσιαστικά την Αίγυπτο
ώστε αυτή η τόσο σημαντική χώρα για την περιφερειακή σταθερότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις τεράστιες προκλήσεις που αναδύονται και να βοηθηθεί για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο εσωτερικό της. Ασφαλώς, πέρα από όλα αυτά, συμφωνήσαμε ότι η περιοχή μας, μια περιοχή στο σταυροδρόμι τριών Υπήρων, δεν βρίσκεται μόνο αντιμέτωπη με απειλές και προκλήσεις, αλλά και με τεράστιες δυνατότητες, τις οποίες αν εκμεταλλευτούμε και αξιοποιήσουμε σωστά, μπορούμε να προχωρήσουμε με πολύ σημαντικά βήματα σε μια κατεύθυνση συνανάπτυξης και ευημερίας για τους λαούς μας. Στο πλαίσιο αυτό είχαμε σήμερα την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα τα δίκτυα που μας ενώνουν και μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω συνεργασία μας. Μιλήσαμε για ενεργειακά δίκτυα και τις εξελίξεις στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, για την ανακάλυψη του κοιτάσματος ΖΟΡ, την περαιτέρω αξιοποίηση του κοιτάσματος ΖΟΡ στην Αίγυπτο, την περαιτέρω αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων, την προώθηση των αγωγών ενέργειας μέσα από τον ελλαδικό χώρο, του TAP, του IGB, αλλά και πιθανών νέων αγωγών που θα προκύψουν από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Συμφωνήσαμε παράλληλα στην επιτάχυση των διαβουλεύσεων για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, των θαλασσίων ζωνών μας όπου αυτό είναι δυνατόν και πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και βεβαίως ξεκαθαρίζουμε ότι η συνεργασία μας αυτή δεν εξελίσσεται στο πλαίσιο μιας λογικής αποκλεισμού τρίτων χωρών ή εναντίον τρίτων χωρών, κάθε άλλο. Αποτελεί μία ανοιχτή πρόκληση, θα έλεγα εγώ, και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά και για προώθηση συνεργειών προς όφελος των λαών και προς όφελος σταθερότητας στην περιοχή. Παράλληλα, ως χώρες με ναυτική παράδοση και ανεπτυγμένα δίκτυα λιμένων, συμφωνήσαμε στην ανάπτυξη της διαλιμενικής και ναυτιλιακής συνεργασίας μας, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών μας ανταλλαγών και των θαλάσσιων μεταφορών. Συζητήσαμε για τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η κατασκευή της νέας διόρυγας στο Σουέζ, η ανάπτυξη ταυτόχρονα των ελληνικών λιμανιών, αλλά και η ενίσχυση της Κύπρου στον ναυτιλιακό τομέα. Αναδείξαμε επίσης τις δυνατότητες που διανοίγονται στις τρεις χώρες μας για αμοιβαίες επενδύσεις. Για όλα αυτά συμφωνήσαμε σήμερα η συνεργασία μας σε όλους αυτούς τους τομείς να επιταχυνθεί και συμφωνήσαμε στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού συνεννόησης και συνεργασίας, ένας μηχανισμός που θα λειτουργεί, όπως είπα, σε μόνιμη βάση, ένα συμβούλιο που θα συναντιέται τακτικά και θα συντονίζεται από τα Υπουργεία Εξωτερικών των τριών χωρών. Παράλληλα, συμφωνήσαμε στη δημιουργία εξειδικευμένης επιτροπής για θέματα γαλάζιας οικονομίας, που καλύπτει και άλλους τομείς όπως ο παράκτιος τουρισμός, η αλγεία, η ιχθυοκαλλιέργεια, η προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά τα επίπεδα συνεργασίας έχουν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία βγαίνουμε σταδιακά αλλά με αυτοπεποίθηση από διαφορετικού τύπου βαθύτατες όμως κρίσεις στις χώρες μας. Κρίσεις που αντιμετωπίζουμε με επιτυχία, κρίσεις από τις οποίες οι λαοί μας βγαίνουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Θέλω κλείνοντας να τονίσω ότι συμφωνήσαμε από εδώ και στο εξής οι συναντήσεις μας να μην έχουν μονάχα έναν χαρακτήρα θεωρητικής επαναβεβαίωσης της κοινής μας βούλησης να συνεργαστούμε, αλλά να έρχονται ως επιστέγασμα υλοποίησης όσων έχουμε συμφωνήσει.
Στην επόμενή μας συνάντηση, συνεπώς, η οποία μετά από ευγενική πρωτοβουλία του Προέδρου Σίση θα γίνει στο Κάιρο τον επόμενο χρόνο, ελπίζουμε ότι όχι απλά θα επιβεβαιώσουμε την βούλησή μας για κοινή δράση και συνεργασία, αλλά και θα έχουμε να παρουσιάσουμε έργο. Θα έχουμε να παρουσιάσουμε έργο το οποίο πιθανώς να εξειδικευτεί και με τα εγγένεια συγκεκριμένων πρωτοβουλειών ή έργων στο Αιγυπτιακό έδαφος, αργότερα στο Κυπριακό, στο Ελληνικό, που θα αφορούν την τριμερή συνεργασία και την συνέργεια των τριών κρατών αλλά και επιχειρήσεων από τις τρεις χώρες. Η επιτυχή συνεργασία μας και τα αποτελέσματα που αυτή φέρνει αναδεικνύουν τη σημασία της ουσιαστικής ευρωμεσογειακής συνεργασίας και αποδεικνύουν ότι η εύθραστη περιοχή μας μπορεί να καταπολεμήσει φαινόμενα εξτρεμισμού και φονταμενταλισμού, φαινόμενα τρομοκρατικής βίας και μυσαλλοδοξίας και να μετατραπεί σε κοιτίδα ειρήνης και ανάπτυξης, έτσι όπως αρμόζει στην ιστορία της κοινής μας θάλασσας, της Μεσογείου, που ήταν μια θάλασσα συνεργασίας και πολιτισμού. Θέλουμε να ξαναγίνει, δεν θέλουμε τη Μεσόγειο μια θάλασσα συγκρούσεων, θέλουμε τη Μεσόγειο μια θάλασσα ειρήνης, σταθερότητας, διαπολιτισμικής ανταλλαγής, συνεργασίας, και σε αυτή την κατεύθυνση σήμερα βάζουμε γερά θεμέλια προκειμένου να πετύχουμε αυτό το όραμα. Σας ευχαριστώ θερμά και δίνω το λόγο στον αξιότιμο Πρόεδρο Σίση. Ευχαριστώ εξοχότητε κύριε Πρωθυπουργέ, εις το όνομα του ελεήμονος και εκτιμόνος Θεού, εξοχότητε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξοχότητε κύριε Πρωθυπουργέ της Ελληνικής Δημοκρατίας, καταρχήν θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την εκτίμησή μου στην ελληνική κυβέρνηση για αυτή την ευγενή φιλοξενία, την άψογη οργάνωση και την προετοιμασία της σημερινής διάσκεψης στα πλαίσια του τριμερούς μηχανισμού διαβούλευσης μεταξύ των τριών χωρών μας. Η σύγκληση η σημερινή της διάσκεψης στην ελληνική πρωτεύουσα για τρίτη φορά σε επίπεδο κορυφής αντανακλά και αποδεικνύει την επιμονή όλων μας να συνεχίσουμε την πορεία μας προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόοδος και η ανάπτυξη, καθώς επίσης συμβολίζει την ακλόνητη δέσμευσή μας στην από κοινού συνεργασία με βάση ένα κοινό όραμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Μέση Ανατολή. Θέλω να μου επιτρέψετε να εκφράσω, μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τα προκτικά βήματα που συζητήσαμε για την ενεργοποίηση της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου σε πολλούς τομείς που εξασφαλίζουν πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες, επικεφαλής των οποίων είναι ο τομέας της ενέργειας, του τουρισμού, των επενδύσεων της ναυτιλίας, όπου προσβλέπουμε σε συνεργασία σε αυτούς τους τομείς τα οποία θα αποδώσουν τα ωφέλη στους λαούς μας για ένα καλύτερο μέλλον. Προσβλέπουμε στην επόμενη χρονική περίοδο να υπάρχουν αισθητά και απτά αποτελέσματα στην πραγματικότητα μέσα από κοινά έργα, κυρίες και κύριοι. Η σημερινή μας διάσκεψη αντανακλά την συμφωνία μας και την ταύτισή μας στα οράματα. Εδώ συμφωνήσαμε για την ανάγκη να συνεχίσουμε τον συντονισμό και τη συνεργασία μας, την άοκνη συνεργασία μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς επίσης την καταπολέμηση των ιδεολογικών ριζών αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων σε μια περιοχή η οποία βασίζεται στην άνεξη θρησκεία με διαχρονικό τρόπο. Εδώ οι θρησκευτικοί θεσμοί
και τα θρησκευτικά όργανα οφείλουν να ασχοληθούν με το θέμα του θρησκευτικού κηρύγματος. Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση για τη διοργάνωση του θρησκευτικού διαλόγου τον περασμένο Οκτώβριο στην Αθήνα. Στην διάσκεψη αυτή συμμετείχε η Αίγυπτος σε ψηλό επίπεδο λόγω της πεποίθησής μας για τη σημασία τέτοιες διάσκεψεις και ευελπιστούμε να παρακολουθήσουμε την εκτέλεση των εισηγήσεων αυτής της διάσκεψης. Σήμερα, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής, συμφωνήσαμε στην ανάγκη έβρεσης δίκαιης λύσης του Παλαιστινιακού προβλήματος, την εγκαθίδρυση ανεξάρτητου κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, προκειμένου κάτι τέτοιο να συμβάλλει στην εξάλληψη ενός από τους μεγαλύτερους παράγοντες έντασης και αποσταθεροποίησης στην Μέση Ανατολή, πράγμα το οποίο απαιτεί πολλαπλές προσπάθειες από όλες τις πλευρές. Επίσης, σύμφωνα με τις συζητήσεις μας, προκύπτει η ανάγκη έβρεσης λύσης των θεμάτων της Συρίας και της Λιβύας. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης εξέφρασα και υπογράμμισα την συνέχιση της στήριξης της Αιγύπτου προς τις προσπάθειες επίρρησης του Κυπριακού με στόχο την εξασφάλιση της ενότητας του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Άκουσα με πολύ προσοχή τον εξοχότητο πρόεδρο της Κύπρου και τον εξοχότητο πρωθυπουργό της Ελλάδος γύρω από την αντιμετώπιση της αυξανόμενης μεταναστευτικής κίνησης με βάση ανθρώπινη και όχι μόνο με πρίσμα ασφάλειας, ούτως ώστε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα με ανθρώπινο πλαίσιο βάσει των διεθνών συνθήκων. Εξοχότητα κύριε Πρόεδρε, εξοχότητα κύριε Πρωθυπουργέ, εκ νέου θέλω να εκφράσω τις ευχαριστήσεις μου στην Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση για αυτή την επιτυχή οργάνωση της διάσκεψης και σε εσάς, εξοχότητα κύριε Πρόεδρε, της Κυπριακής Δημοκρατίας για την συμβολή και τη συμμετοχή σας την σημαντική στην στήριξη αυτής της θημερούς διαβούλευσης. Αδειμονώ να συγκληθεί η επόμενη διάσκεψή μας στο Κάιρο για να εξασφαλίσουμε περαιτέρω στήριξη και ενίσχυση των εταιρικών σχέσεών μας στην κοινή εργασία. Σύμφωνα με αυτά που ανακοίνωσε ο εξοχότητος πρωθυπουργός της Ελλάδας για την κοινή συνεργασία, προσβλέπουμε να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα συμβάλλει στην κοινή μας ανάπτυξη και πρόοδο προς όφελών μας. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που 7 μήνες περίπου μετά την σύνοδο στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα η τρίτη σημερή σύνοδος κορυφής Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας ή Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου. Θα ήθελα πριν και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω εσάς κύριε Πρωθυπουργέ θερμότατα για την φιλοξενία αλλά και την θερμή υποδοχή που επιφυλάξατε τόσο σε μένα όσο και στον πρόεδρο Σίση. Η σημερινή συνάντηση σε επίπεδο κορυφής υπήρξε κατά την άποψή μου απόλυτα επιτυχής ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους, δηλαδή την περαιτέρω εμβάθυνση, εμπέδωση και διεύρυνση του τριμερούς μηχανισμού με στόχο να αποτελέσει ένα πρότυπο επικοδομητικής περιφερειακής συνεργασίας. Υιοθετήσαμε την διακήρυξη της Αθήνας που επιβεβαιώνει ότι ο τριμερής διάλογος και η συνεργασία προάγει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και την ενίσχυση της ασφάλειας, της ειρήνης, της σταθερότητας
και της ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα και με όσα εν λεπτομερία ανέφερε ο Πρωθυπουργός, γι' αυτό και δεν επιθυμώ να τα επαναλάβω. Δηλαδή είτε αυτό αφορά την κρίση στη Συρία, στην Κύπρο, στην Λιβύη και ούτω καθεξής. Κοινή διαπίστωση εξάλλου των τριών χωρών είναι ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του τριμερούς μηχανισμού. Δηλαδή της απόφασης, όπως ελέγχθηκε από τον Πρωθυπουργό, της δημιουργίας ενός μόνιμου μηχανισμού που να υλοποιεί πλέον την έμπραχτη και υπαρχτή πια τους δεσμούς, αν θέλετε, φιλίας, να μετατρέπονται αυτοί οι στόχοι που έχουν τεθεί και υιοθετούνται και από την διακήρυξη της Αθήνας σε έργα και να μην παραμένουμε στις φιλικές διαθέσεις απλώς. Κύπρος και Ελλάδα. Επιβεβαιώσαμε ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου, ειδικότερα σε θέματα που προάγουν την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μας, όπως ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας, η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και των μεταναστευτικών ροών. Σημαντικός στόχος των τριών χωρών είναι η από κοινού και με άλλες δυνάμεις, με αποτελεσματικό τρόπο, αντιμετώπιση των αιτίων των προσφυγικών ροών στην ρίζα τους. Ανταλλάξαμε εξάλλου απόψεις όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή και συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες για αποκλιμάκωση της έντασης και επανέναρξη στο συντομότερο των συνομιλιών στην βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα, και είναι με γνωμοσύνη που θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου τόσο προς τον Πρόεδρο Σίση όσο και προς τον φίλο Πρωθυπουργό της Ελλάδας για την αποφασιστήριξης του ενδοκοινοτικού διαλόγου, του κοινοτικού διαλόγου στην Κύπρο, προκειμένου να εξευρεθεί μόνιμη λύση με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, μη παραγνωρίζοντας βεβαίως ότι η Κύπρος σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να παραγνωρίσει ποτέ πως βασικά συστατικά της λύσης θα πρέπει να είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικότατα κάποια από τα οποία βαρύνουν ή έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα, όπως είναι η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και βεβαίως ο τερματισμός του αναχρονιστικού συστήματος των εγγύσεων. Θέλω να ευχαριστήσω την ίδια ώρα με ένα, αν θέλετε, πιο έντονο τρόπο τον Πρόεδρο Σίση, που σαν αποτέλεσμα της συμμετοχής αλλά και της συμβολής του στην Ισλαμική Διάσκεψη Συνεργασίας έχει δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα και μια άλλη αντίληψη μέσα στους κόλπους της διάσκεψης, της Ισλαμικής Διάσκεψης, με αποτέλεσμα από πέρυσι το Σεπτέμβρη, θα πρέπει να ομολογήσω, τα ψηφίσματα να είναι πλησιέστερα προς τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών αντί, ως παλαιότερα συνέβαινε, τη στήριξη προς ένα παράνομο δημιούργημα. Την ίδια ώρα υπογραμμίσαμε, θα πρέπει να πω, την κοινή μας αντίληψη ότι η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης ανακάλυψης του κοιτάσματος ΖΟΡ στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Αιγύπτου, μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για ευρύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία και την σταθερότητα των χωρών της περιοχής μας. Είμαστε της άποψης ότι ο φυσικός πλούτος πρέπει να αποτελεί την πηγή συνεργασίας και όχι την αιτία τριβών. Και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό που χτίζουμε μπορεί να επιτύχουμε, γιατί, όπως ελέγχθηκε από τον Πρωθυπουργό και από τον Πρόεδρο Σίση, στόχος δεν είναι να αποκλείσουμε κανένα. Η συνεργασία μας δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Οι ενεργειακές πηγές μπορεί να αρκέσουν τις ανάγκες πολλών, όχι μόνο των Ευρωπαίων, αλλά και άλλων από τους γείτονες μας. Συζητήσαμε τρόπους ταυτόχρονα, σαν μεσογειακές χώρες, μια πρόταση
για προοπτική δημιουργία σμιχτής οικονομικής επιτροπής σε θέματα γαλάζιας οικονομίας, που όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, θα αφορά μεταξύ άλλων θαλάσσιες μεταφορές, έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία, θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, εκπαίδευση και θαλάσσιο περιβάλλον. Έχω την εντύπωση ότι εκείνος που ομιλεί τελευταίος θα πρέπει να είναι και πλέον σύντομος. Γι' αυτό και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μια φορά τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τη φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση και να διαβεβαιώσω τόσο τον Πρωθυπουργό σου και τον φίλο Πρόεδρο Σίση ότι προσβλέπω στη συνέχιση και εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας εποφελία των χωρών, όχι μόνο των δικών μας χωρών, αλλά και των χωρών της περιοχής. Και πάλι ευχαριστώ θερμά, φίλε Αλέξη, και εύχομαι ό,τι καλύτερο και στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο και βεβαίως κατ' επέκταση και στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους σας θερμά. Να είστε όλοι καλά. Να αποχωρήσουν οι αντιπρόσωποι. Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις των τριών ανδρών, του Έλληνα Πρωθυπουργού, δίνουν και τα χέρια εδώ, του Αιγύπτιου Προέδρου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νομίζω με αισιοδοξία και ευχαρίστηση κατέληξα αυτό το διήμερο εκεί των επαφών, των συναντήσεων και των υπογραφών, όπως είπαμε, που έπεσε σε μια σειρά από συμφωνίες και μάλιστα σε διάφορους τομείς. Να κρατήσουμε δύο πράγματα. Όλοι από αυτά υπογράμμισαν που πάντως αυτό το κοινό σημείο, ότι η περιοχή η οποία πραγματικά γνωρίζει για άλλη μια εποχή μεγάλη αναταραχή, οι τρεις αυτές χώρες μπορεί να είναι πυλώνας σταθερότητας έτσι και ειρήνης στη γειτονιά μας. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι αυτή η κίνηση ουσιαστικά, αυτές οι τρεις χώρες, η συνεργασία αυτών των χωρών οδηγεί στην δημιουργία ενός πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Πρωθυπουργός. Κράτησε όμως και κάτι άλλο. Επίσης, στο ξεκίνημα της εκπομπής είπαμε πόσο μπορεί να ανησυχήσει την Τουρκία αυτή η ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι και ο Πρόεδρος, ο κ. Αναστασιάδης, και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, προσπάθησαν να στείλουν ένα μήνυμα στην Τουρκία. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι αυτή η κίνηση δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών. Ο δε κ. Αναστασιάδης προχώρησε την κουβέντα παραπάνω, λέγοντας ότι οι φυσικοί πόροι που βρίσκονται στην περιοχή πρέπει να αποτελέσουν πηγή συνεργασίας και όχι τριβών. Νομίζω ότι και οι δύο προσπάθησαν να στείλουν ένα μήνυμα στην Τουρκία. Λοιπόν, να έρθουμε εδώ να καλωσορίσουμε τους συναδέλφους που είναι κοντά μας για αυτή την ώρα και τους καθυστερήσαμε λόγω ακριβώς αυτής της συνέντευξης τύπου. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε κοντά μας τον Διονύση Τουρνοσόπουλο από την εφημερίδα Τα Νέα. Καλό μεσημέρι, Διονύση. Τον συνάδελφο τον Γιώργο Τοβίκουλα από το ραδιόφωνο εδώ της ΕΡΤ. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Και για τελευταία αφήσαμε την κυρία Κωνσταντίνα Δημητρούλη, επίσης από το ραδιόφωνο εδώ της ΕΡΤ. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Λοιπόν, στην επικαιρότητα λέγαμε και νωρίτερα πριν διακόψουμε για την συνέντευξη, είναι η εξελίξη στην Ιδωμένη, όπου άνοιξε από ό,τι φαίνεται λοιπόν η σιδηροδρομική γραμμή. Επιστρέφουν οι μετανάστες οι οποίοι δεν μπορούν να περάσουν, όπως λέγαμε, τα ελληνοσκοπιανά σύνορα. Ήδη επιστρέφουν 15 λεωφορεία από την περιοχή και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες αυτή η μεταφορά. Ενώ είχαμε αυτό το τρομερό, άλλο ένα τρομερό ναυάγιο εκεί στο Φαρμακονήσι. Ανάμεσα στα 11 θύματα είναι και 6 παιδιά. Αυτή η τραγωδία που δεν τελειώνει, αυτή η ιστορία που είναι σίγουρο πια δεν θα τη δούμε. Εδώ βλέπουμε στα πλάνα τους άνδρες της ασφάλειας του Αιγύπτιου Προέδρου, του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνέντευξης αποχωρούν. Λοιπόν, για αυτές λοιπόν τις τραγωδίες που κάπου τις είχαμε αφήσει λίγο πιο πίσω το τελευταίο διάστημα, δεν είναι και τόσο μεγάλες οι ροές το τελευταίο καιρό από εκεί το θαλάσσιο χώρο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, είχαμε όμως αυτό το χθεσινό για να μας θυμίσει, και παρακαλώ, δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να δούμε πώς αποτυπώνει μαζεύοντας το Reuters για το 2015 μια σειρά από φωτογραφίες που δείχνουν ακριβώς τι έγινε τούτη τη χρονιά που πέρασε εδώ στις θάλασσές μας και στα σύνορά μας. Η φωτογραφία λοιπόν αυτή είναι τραβηγμένη από τον Γιάννη τον Μπεχράκη τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, όπου μετανάστες και πρόσφυγες περιμένουν να περάσουν τα σύνορα της Ελλάδας με τα Σκόπια κοντά στο χωριό Ιδωμένη. Λοιπόν, εδώ στην ΚΟ, 3η 11 Αυγούστου, Σύριοι άνδρες σχηματίζουν τείχος ασφαλείας
για γυναίκες πρόσφυγες μετά από επεισόδια που ξέσπασαν στο κέντρο καταγραφής που είχε στηθεί στο στάδιο της ΚΟ. Αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία στην Ιδωμένη, 5η 30 Σεπτεμβρίου, ένας Σύρος πρόσφυγας φυλά την κόρη του καθώς περπατά στη βροχή προς τα σύνορα της Ελλάδας με τα Σκόπια, εκεί λοιπόν στην Ιδωμένη. Αυτή η φωτογραφία που, όπως έγραψε ένας πολύ καλός φίλος, έκανε όλη την Ευρώπη να ντρέπεται. Τι θέλει ένας άντρας, ρωτούσε, μαζί με ένα παιδί στην αγκαλιά μέσα στη βροχή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ, στην Αθήνα, 3η 7 Ιουλίου, ένας συνταξιούχος στηρίζεται στην κεντρική πόρτα υποκαταστήματος Εθνικής Τράπεζας, καθώς περιμένει να πάρει ένα μέρος της σύνταξής του. Καταπληκτική φωτογραφία. Στην επόμενη, στην Πάτρα, 4η 6 Μαΐου, ένας Αφρικανός μετανάστης προσπαθεί να κρυφτεί σε ένα φορτηγό όπου έχει σταματήσει σε φανάρι λίγο πριν μπει στο πλοίο από το λιμάνι της Πάτρας προς την Ιταλία. Η επόμενη, εδώ, στην ΚΟ, 3η 11 Αυγούστου, με αυτό το υπέροχο φεγγάρι, όπου μια υπερφορτωμένη σχεδία με Σύρους πρόσφυγες πλέει στο Αιγαίο ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα, λίγο αφού η μηχανή τους σταμάτησε, λίγο πριν φτάσουν στην ΚΟ. Και η επόμενη είναι από την Λέσβο, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, μια γυναίκα πρόσφυγας μεταφέρει το παιδί της λίγο μετά την άφηξή της σε βραχώδη παραλία της Λέσβου και αφού πέρασε στο Αιγαίο από τις τουρκικές ακτές στην πλάτη της. Και στη Λέσβο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ένας πρόσφυγας ετοιμάζεται να δώσει ένα βρέφος εθελοντή διασώστη, καθώς ένα μισοβυθισμένο καταμαράν που μετέφερε περίπου 150 πρόσφυγες, περισσότεροι εκ των οποίων Σύριοι, έφτασε στο νησί από τα τουρκικά παράλια. Τράβηξε το μωρό, ενώ βυθιζόταν η βάρκα που τους μετέφερε. Λοιπόν, οι φωτογραφίες, 9 καταπληκτικές φωτογραφίες. Αυτό το άλμπουμ που θα παρουσιάσει το Reuters, λοιπόν, είναι Ελλήνων φωτογράφων. Είδατε κάποιες από αυτές. Πάμε λίγο στην Ιδωμένη, στη Λία Χριστάρα που βρίσκεται από το πρωί εκεί. Να μας δώσεις τώρα την εικόνα, Λία. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λεωφορεία έρχονται και φεύγουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εδώ από το πρωί στην Ιδωμένη. Έχουν φύγει περίπου 29 λεωφορεία μέχρι στιγμής, γεμάτα με οικονομικούς μετανάστες. Για πόσο κόσμο μιλάμε? Πρέπει να είναι περίπου στα 2.000 άτομα. 2.000 άτομα, μάλιστα. 2.000 άτομα εγκλωβισμένα για πάρα πολλές μέρες, σε πάρα πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η επιχείρηση της αστυνομίας ξεκίνησε από τις 7.30 το πρωί. Γύρω στις 10 η ώρα έφυγαν τα πρώτα λεωφορεία και πριν από λίγο έφυγαν για τα υπόλοιπα. Περιμένουμε να φύγουν και οι τελευταίοι οικονομικοί μετανάστες. Και σύμφωνα με τον δήμαρχο εδώ της Παιωνίας, η επιχείρηση εξελίχθηκε ομαλά χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή άνοιξε και η σιδηροδρομική γραμμή, λειτουργεί κανονικά. Πέρασε και μια αμαξοστοιχεία εμπορική από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση τα Σκόπια. Η επιχείρηση της αστυνομίας ευρεία, πάνω από 400 αστυνομικοί βρίσκονται εδώ στην Ιδωμένη. Υπάρχει ηρεμία, γίνανε επεισόδια, γνωρίζουμε αν υπάρχει κάτι σχετικό, υπήρξε ένταση? Είμαστε 3 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο και δεν μπορούμε να έχουμε οπτική επαφή. Σύμφωνα όμως με όσα μας λένε τουλάχιστον ο Δήμαρχος και οι αστυνομικές δυνάμεις, δεν υπήρξε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά σίγουρα θα ξέρουμε. Θα απομακρυνθεί τη συνεργεία και οι δημοσιογράφοι. Θα φτάσουμε εκεί και θα μας μιλήσουν οι εθελοντικές οργανώσεις να δούμε δηλαδή τι έγινε περαιτέρω, να μάθουμε ακριβώς δηλαδή πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η επιχείρηση. Λία, πούμε ότι είχαν απομακρύνει οι αστυνομικοί και τα συνεργεία και τους δημοσιογράφους, όπως μας είπε, σε μια ακτίνα 3 χιλιόμετρων ενώ γινόταν αυτή η επιχείρηση. Έτσι ακριβώς, Σταύρο. Βρισκόταν και δύο συνάδελφοι από πολύ νωρίς το πρωί στο σημείο. Δύο συνάδελφοι και δύο φωτορεπόρτερ, τους οποίους τους προσήγαν και τους πήγαν στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων και στη συνέχεια τους αφήσαν ελεύθερους. Οπότε δεν υπήρχε κάποιος εκεί για να δει τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Μας έχουν πει ότι όλα εξελίχθηκαν ομαλά. Στηριζόμαστε δηλαδή στις δικές τους πληροφορίες, που είμαστε αρκετά μακριά από το σημείο. Πάντως, ο Δήμαρχος δήλωσε την ικανοποίησή του για την επιχείρηση, καθώς είχε δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή από την παραμονή τόσο πολλών οικονομικών μεταναστών. Γιατί, Λία, λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έφταναν εκεί λεωφορεία προκειμένου να απομακρυνθούν αυτοί που δεν μπορούσαν να περάσουν. Αλλά οι ίδιοι δεν ήθελαν να μπουν στα λεωφορεία για να φύγουν από την Ιδωμένη. Τώρα αυτό γίνεται οργανωμένα πια. Φαίνεται να μην υπάρχει άλλο περιθώριο για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, να πούμε, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, Λία, γιατί είσαι συνεχώς εκεί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το βράδυ
Είναι αδύνατο να μείνει ένας άνθρωπος, έτσι, ή μικρά παιδιά μέσα στο έτσι κρύο, ακριβώς, σε αυτές τις συνθήκες. Έτσι όντως, ακριβώς. Να μιλήσουμε ένα λεπτό, να μιλήσουμε και για τον κόσμο εκεί που αισθάνθηκε όμως, για τους ντόπιους, για τους κατοίκους της περιοχής, που αισθάνθηκαν έτσι και μια ανησυχία και μια φοβία. Ο κόσμος λογικό είναι αυτός, είναι πεινασμένος, είναι κρυωμένος, θέλει να φάει και φοβάμαι ότι κάποιοι από τους πρόσφυγες απέκτησαν μια επιθετικότητα. Δεν λέω ότι το ήθελαν οι άνθρωποι, αλλά από την ανάγκη να βρουν φαγητό. Δεν υπήρξαν, μπορούσαν να κάνουν έτσι, αλλιώς, υπήρξε έτσι, και πλιάτσικο. Μέσα οπότε, και στα κοντέινερ που οπότε, είχαν οι κάπως έπρεπε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ανθρωπιά, σε αυτούς τους ανθρώπους και στην ανάγκη για ασφάλεια των κατοίκων. Λία, μας έλεγες, 100 κάτοικοι της ξεκίνησε ηγωμένης, από τη μέρα που έκλεισαν τα σύνορα. Έτσι. Και άρχισαν να εγκλωβίζονται εδώ οι άνθρωποι. Φιλιάδες. Μέρα με την ημέρα γινόταν η κατάσταση όλο και πιο δύσκολη. Οπότε ήταν λογικό κάποια στιγμή να δημιουργηθεί ένταση και επεισόδια. Και να έχουν πρόβλημα και οι κάτοικοι που, να σας πω, οι ίδιοι βοηθάνε πάρα πολύ εδώ. Και εθελοντικές οργανώσεις και άνθρωποι που μόνοι τους έρχονται και βοηθάνε. Απλώς δεν έχει σταματήσει. 100 άνθρωποι, 100 κάτοικοι του χωριού της Ιδωμένης απέναντι σε αυτά τα κύματα τα οποία δεν τελείωναν και εν τέλει εγκλωβίστηκαν για τόσο διάστημα εκεί. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, και συνεχίζεται η ροή των προσφύγων. Να σας πω ότι περιμένουν τουλάχιστον 20 λεωφορεία με Σύριους, Αφγανούς και Ιρακινούς να περάσουν. Δηλαδή περιμένουν να ολοκληρωθεί η επιχείρηση αστυνομίας για να συνεχίσουν τα ταξίδια τους αυτοί που επιτρέπουν, που μπορούν δηλαδή να προχωρήσουν μέσα στα Σκόπια. Μάλιστα. Όπως Λία, πλέον και τα λεωφορεία που έρχονται με πρόσφυγες στην Ιδωμένη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί ότι είναι από αυτούς που μπορούν να περάσουν. Δηλαδή Σύριους, Αφγανούς και Ιρακινούς. Έτσι ακριβώς, ο έλεγχος γίνεται κυρίως στα διόδια αλλά και σε κτέλ, σε σταθμούς κτέλ. Βρίσκονται εκεί άνθρωποι της αστυνομίας όπου βλέπουν τα χαρτιά τους, σιγουρεύονται ότι είναι άνθρωποι που μπορούν να περάσουν τα σύνορα για να μην δημιουργηθεί εκ νέου συνοστισμός. Γιατί αλλιώς θα είναι, ναι, έτσι ακριβώς, αλλιώς θα δημιουργηθεί ξανά το ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λία, για το ρεπορτάζ. Μένει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια όλος αυτός ο κόσμος που επιστρέφει στην Αθήνα, γιατί και οι χώροι οι οποίοι μπορούν να φιλοξενηθούν εδώ είναι και συγκεκριμένοι, έτσι. Θα γίνει μια προσπάθεια, από ό,τι ξέρω, να επιστρέψουν κάποιοι στις πατρίδες τους. Τώρα πώς θα γίνει αυτό και με ποιο τρόπο και αν το θέλουν και οι ίδιοι. Κάποιοι το θέλουν, μαθαίνουμε. Αλλά ήθελα να πω κάτι άλλο. Βλέποντας τις φωτογραφίες, είναι όντως συγκλονιστικές. Και καλά κάναμε και τις δείξαμε, διότι να υπενθυμίσω τον κύριο Μουζάλα, όταν είχε αυτή η μεγάλη εκδήλωση γίνει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, που έφυγαν με τον πιο επίσημο τρόπο με το αεροπλάνο κάποιοι πρόσφυγες για το Λουξεμβούργο. Είχε πει το εξής ο κύριος Μουζάλας. Ναι. Αυτές τις εικόνες πρέπει από εδώ και στο εξής να συνηθίζουμε να βλέπουμε. Λοιπόν, τις άλλες δεν πρέπει να τις συνηθίζουμε. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Έχω την εντύπωση και πολύ φοβάμαι, Σταυρούλα, βλέποντας ξανά και ξανά αυτές τις εικόνες, ότι δυστυχώς συνηθίζουμε και συνηθίσαμε αυτές τις εικόνες με τα πνιγμένα παιδιά. Αυτές τις εικόνες της προσπάθειας της διάσωσης των ανθρώπων που βρίσκονται στις θάλασσες, στο Αιγαίο. Ένα Αιγαίο, μια θάλασσα που θα έπρεπε να ενώνει πολιτισμούς, το είπε και ο κύριος Τσίπρας, θα έπρεπε να είναι μια θάλασσα ειρήνης και δυστυχώς είναι ένας υγρός τάφος. Έλα, Γιώργο. Θέλω να προσθέσω δύο στοιχεία για να αποδειχθεί ότι το πρόβλημα μένεται. Δεν έχει σταματήσει, είναι συνεχιζόμενο. Η πρωινή τραγωδία με τα παιδιά πάλι τα νεκρά και που ξέβρασε η θάλασσα, όπως μας είπαν οι πληροφορίες, ήταν ότι οι άνεμοι ήταν 3 μποφόρ. Δηλαδή ήταν καλοκαιρινές συνθήκες. Πέραν του κρύου, ήταν καλοκαιρινές συνθήκες. Δεν είχε φουρτούνα, κύματα κτλ. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι σε σχέση με τις ροές δεν έχουν μειωθεί ιδιαίτερα. Διότι σύμφωνα με στοιχεία, τις πρώτες 6 μέρες του Δεκεμβρίου οι ροές των προσφύγων ήταν μεγαλύτερες από όλο το μήνα Μάιο. Μέσα σε 6 μέρες ήταν περισσότεροι οι πρόσφυγες από όλο το μήνα Μάιο. Στις 6 μέρες του Δεκέμβρη. Ακριβώς. Είχε λίγο υποχωρήσει αυτό το κύμα τελειώνοντας ο Νοέμβρης. Τις πρώτες 6 του Δεκέμβρη, λοιπόν, γιατί το είπαμε το πρωί στο ραδιόφωνο, ήταν μεγαλύτερος όγκος από όλο μήπως το Μάιο. Θεώρησαν ότι είναι και πιο δύσκολος ο έλεγχος λόγω και ίσως και λόγω καιρικών συνθήκων, ναι, που ήταν πιο μπουνάτσα κτλ. Λοιπόν, το πρόβλημα συνεχίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό να είναι σε έξαρση. Παραμένει σε έξαρση. Οι πάντως που υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ότι μέσω χειμωνιάτικους μήνες
κυρίως λόγω του καιρικού, θα μειωθούν οι ροές, αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε μια εκατόμβη χρημάτων. Εκατόμβη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτές που έχουμε γιατί μέχρι τώρα. Γιατί αν μειωθεί ο αριθμός και αυξηθούν τα ατυχήματα και ο αριθμός, βέβαια. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε λίγο να ανοίξουμε την κουβέντα. Κωνσταντίνα, να έρθω σε σένα. Να μας δώσεις τη δική σου αίσθηση με αυτή την ένταση και την κόντρα που βλέπουμε έτσι να εκτελήσεται από χθες μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στην ΕΡΤ ο οποίος είπε ότι ίσως τελικά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μην συμμετέχει στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα, κάτι το οποίο το έπιασε ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος είχε να μιλήσει και καιρό για την Ελλάδα. Και μας είπε λοιπόν εχθές, προσέξτε λέει, γιατί αυτό μπορεί να μην σας συμφέρει. Και το πέρα δόθε λέει στη Στάμνα, χρησιμοποιώντας μια γερμανική παροιμία, γιατί και εμείς έχουμε πολλές ελληνικές παροιμίες να απαντήσουμε. Με στάμνες, επίσης. Γιατί ρε παιδιά είναι γερμανική παροιμία, το λέμε και εμείς εδώ. Πολλές φορές πάει η Στάμνα, λέει για νερό, αλλά κάποια στιγμή λέει θα σπάσει. Για πες λοιπόν, για το μέλλον της Στάμνας. Ναι, τι είναι αυτό που κρύβεται από πίσω τώρα. Από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στην ΕΡΤ, θεωρώ ότι ξεκινάει από το δημοσίευμα της Die Welt. Όλοι το περιμένανε ότι κάποια στιγμή και πολύ περισσότερο δε μάλιστα όταν το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έκλεισε σε πολύ μικρότερο βαθμό από αυτό που περιμέναμε, από αυτό που εκτιμούσαμε, πολύ μικρότερα χρήματα, μικρότερο ποσό. Όλοι περιμένανε λοιπόν ότι κάποια στιγμή πριν ακόμα αποφασίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο αν πραγματικά θα συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα ή όχι, περιμέναν ότι κάποιος από τις δύο πλευρές θα θέσει αυτό το ζήτημα. Και αυτός φυσικά που θα το έθετε αυτό το ζήτημα ήταν η ελληνική πλευρά. Για τους εξής δύο λόγους. Το έχουμε ξανασυζητήσει και παρέα εδώ, παιδιά, στη δική σας εκπομπή και γενικότερα το έχουμε επισημάνει και πολλές φορές στην ΕΡΤ. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι, θα λέγαμε, ένας παράγοντας, ένας τζόκερ, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, που παίζεται ανάλογα με το πώς έχουν στηθεί τα χαρτιά στην κάθε παρτίδα. Τι εννοώ με αυτό. Η Ελλάδα συχνά χρησιμοποιούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τον εξής ένα και μοναδικό λόγο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ακριβώς είχε θέσει μεταεπιτάσεως και πολύ αυστηρά, με το σύνηθες τρόπο που κάνει άλλωστε ως αυστηρό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Από την άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά επίσης μεταεπιτάσεως χρησιμοποιούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να περάσει τις πιο αυστηρές, όσο το δυνατόν πιο αυστηρά μέτρα. Τώρα βλέπουμε λοιπόν ότι εγώ θα τη χαρακτήριζα μία ένταση που αποτυπώνεται πλήρως στη ρίση φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Είναι ελεγχόμενη αυτή η ένταση. Είναι ελεγχόμενη. Θεωρώ ότι είναι ελεγχόμενη, Θάνο. Και είναι ελεγχόμενη για τον εξής λόγο. Ότι γνωρίζουν και οι δύο πλευρές ότι πλησιάζει αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, είτε το θέλουμε, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει και της μίας πλευράς και της άλλης πλευράς, πλησιάζει το κρίσιμο θέμα. Πρώτο, της πρώτης αξιολόγησης, που η πρώτη αξιολόγηση γνωρίζουμε ότι έχει μέσα το ασφαλιστικό. Γνωρίζουμε επίσης όλοι ότι το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα το οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ο παράγοντας αυτός, ένας από τους τέσσερις θεσμούς που το προσεγγίζει με τον πλέον αυστηρό τρόπο. Και το δεύτερο σημείο αναφοράς, ο δεύτερος κάβος και τελικός, είναι βεβαίως το χρέος. Γνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι αμέσως μετά την αξιολόγηση, αργά ή γρήγορα, η Ελλάδα θα θέσει πάνω στο τραπέζι το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του για το ελεγχόμενο που είπες, εγώ κρατάω δύο στοιχεία. Αυτό που είπε η κυρία Γεροβασίλη στο πρώτο, στο ραδιόφωνο εδώ το δικό μας, ότι δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα ο τίτλος ότι βρισκόμαστε σε τροχιά σύγκρουσης με το Βερολίνο. Είναι ένα κλικ ή πολλά κλικ πιο κάτω από τα χθεσινά. Κρατά όμως επίσης και αυτό που είπε ο Γερμανός πρέσβης στους δημοσιογράφους. Είπε ότι το θέμα του Brexit ανήκει στο παρελθόν. Ούτε η Γερμανίδα Καγκελάριος, ούτε ο Υπουργός Οικονομικών το ήθελαν ποτέ, είπε ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα. Τα κρατά αυτά τα δύο σαν δύο στοιχεία, όχι αποκλιμάκωσης, χαμήλωμα κάπως των τόνων. Θεωρώ ότι είναι θέμα, Θάνο, έχεις δίκιο. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα. Έχουμε ξαναζήσει πολύ πιο ισχυρές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Και αυτό που λένε, ένα λεπτό, Κωνσταντίνα, και αυτό που λένε και στο Μέγαρο Μαξίμου και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι απαιτείται ψυχραιμία,
απαιτείται εγκράτεια και από τις δύο πλευρές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, γιατί υπάρχει το μεγάλο στοιχείο της ανάκαμψης, της ανάπτυξης, ασφαλώς και το ζήτημα της αξιολόγησης, και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Ευρώπη, αλλά και η Ελλάδα και οι αγορές συνολικότερα και η αγορά εδώ στη χώρα μας χρειάζεται ένα ήπιο πολιτικό κλίμα. Ναι, πέρα από αυτό, Θάνο, εγώ θα έβαζα στη συζήτησή μας και δύο ακόμα στοιχεία τα οποία επικεντρωθήκαμε ως προς τα λεγόμενα του κυρίου Σόιμπλε στο ζήτημα αυτό με τη Στάμνα και με την ένταση μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου και πιο συγκεκριμένα Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Ωστόσο, εγώ θα έβαζα στο τραπέζι δύο ακόμα ζητήματα τα οποία θα καθορίσουν την εξέλιξη των σχέσεων των δύο αυτών πλευρών. Το ένα ζήτημα το οποίο το έθεσε ο κύριος Σόιμπλε είναι το ζήτημα του Ταμείου. Μην ξεχνάμε ότι το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων είναι το αγαπημένο παιδί του κυρίου Σόιμπλε. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι στη διάρκεια αυτής της πολύωρης διαπραγμάτευσης της ιστορικής του Αυγούστου, το θέμα του Ταμείου πήγε να ουσιαστικά να πυροδοτήσει πολύ σοβαρή ένταση και πολύ σοβαρή εμπλοκή στη διαπραγμάτευση. Και το δεύτερο πολύ σοβαρό ζήτημα. Σε κάθε Eurogroup ο κύριος Σόιμπλε επίσης όλο αυτό το διάστημα, να πούμε. Ακριβώς. Το τελευταίο Eurogroup τι κάνετε με αυτό. Είχε ξαναθέσει αυτό το θέμα. Το κλείδωμα του Τούσκ στην πόλη. Και το δεύτερο. Δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, γι' αυτό δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Ήταν, Κωνσταντίνα μου, το κλείδωμα του Τούσκ στην πόρτα. Το κλείδωμα του Τούσκ στην πόρτα, ακριβώς, Γιώργο. Και μην ξεχνάμε επίσης και ένα θέμα που επίσης έθεσε ο κύριος Σόιμπλε χθες, το οποίο επίσης θα κρίνει την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης και εν τέλει της αξιολόγησης, είναι ουσιαστικά αυτό που έθεσε αναφορικά με τις εγγυήσεις των καταθέσεων στις τράπεζες στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι ήταν ένα ζήτημα που ο κύριος Σόιμπλε με τα επιτάσεως και πάρα πολύ αυστηρά ουσιαστικά το Βερολίνο είχε πει ότι δεν το θέλω, δεν μου αρέσει αυτή η ρύθμιση, και είχε μπει μπροστά τότε ο κύριος Ντράγκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω να πω ότι έχουμε ανοιχτά πολύ σοβαρά ζητήματα πέρα από το ασφαλιστικό, πέρα από αυτά που κοιτάμε που είναι τα άμεσα 13 προαπαιτούμενα και όλα αυτά που συζητάμε. Υπάρχουν και πολύ σοβαρά. Τα επόμενα εννοείς για να συμπληρώσουν 48 συνολικά. Υπάρχουν λοιπόν ακόμα σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητήσουν οι δύο πλευρές και στα οποία αυτά ζητήματα ο ρόλος του Βερολίνου και δι του κυρίου Σόιμπλε θα είναι πάρα πολύ καθοριστικός. Κωνσταντίνα, ασφαλώς ένα δευτερόλεπτο είπε κάτι ο Γιώργος ότι αυτά θα συνεχιστούν και πράγματι, Γιώργο, θα συνεχιστούν, γιατί είχαμε χθες την Zee Deutsche Zeitung, η οποία ουσιαστικά τι λέει με τίτλο της: πέρασε μισός χρόνος και δεν έγινε τίποτα στην Ελλάδα. Ασφαλώς μπορεί σήμερα να έχουν πέσει κάπως οι τόνοι, αλλά θα υπάρξει και μια κλιμάκωση πιέσεων στο να προχωρήσει αυτό η Ελλάδα και μέσω πω των εφημερίδων, των μεγάλων γερμανικών εφημερίδων, αλλά και μέσω αξιωματούχων που έχουν λόγο για το οικονομικό, το προσφυγικό, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η κυβέρνηση αναμένει ένα τέτοιο μπαράζ πιέσεων για όλα τα θέματα. Και βέβαια, ως απάντηση, η ελληνική κυβέρνηση, εκείνο που απαντά είναι απαντά με συμμαχίες. Εκείνο που επιδιώκει αυτή τη στιγμή είναι μια μεγάλη συμμαχία με την σοσιαλδημοκρατία. Επιδιώκει με τους σοσιαλιστές να συμμαχίσει. Θεωρεί ότι ο κύριος Ολάντ είναι ένας μεγάλος σύμμαχος αυτήν την ιστορία. Προσπαθεί και για τον κύριο Ρέντσι. Βέβαια και η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη, εκτός από την Ελλάδα, θα πρέπει να βοηθήσει πρώτα και κύρια τον εαυτό της. Εδώ σοσιαλδημοκράτες είναι λίγο. Υπάρχει μια προθυμία μεταξύ των δύο να συμμαχίσουν. Εγώ θέλω να το θέσω αυτή τη βάση και να επεκτείνω λίγο τη σκέψη του Θάνου που ήταν πολύ σωστή, ότι ο κεντρικός όρος αυτής της αντίδρασης συγγνώμη, του Βόφλαντ Σόιμπλε είναι η καχυποψία, πιστεύω. Δηλαδή λόγω κακού παρελθόντος της χώρας, ότι δεν ακολουθούσε τις συμφωνίες και ότι έκανε λίγα από όσα συμφωνούσε και πηγαίναμε σε άλλη συμφωνία και πάλι άλλα λίγα. Όλων και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή έχει περάσει ένα διάστημα και με τις δεύτερες εκλογές, μετά το δημοψήφισμα εννοώ, και έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις, έχουν περάσει από τη Βουλή, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη, οι εφαρμοστικοί νόμοι που έρχονται, το συμπλήρωμα των προαπαιτούμενων, αρχίζει τώρα ένα γαϊτανάκι της εφαρμογής των αυτών που έχουν αποφασιστεί και οι πιέσεις αρχίζουν να εντείνονται. Γιατί, αυτό είναι. Και θέλω να πάω στο Διονύση. Το υπενήχθηκε μάλιστα η Die Welt στο δεύτερο δημοσίευμα που έβγαλε Διονύση, ότι αυτά θα κάνουν οι Έλληνες και πάλι, γιατί μέχρι το καλοκαίρι δεν χρειάζονται χρήματα.
Δεν χρειάζονται χρήματα, δηλαδή μπορούν να τη βγάλουν. Όμως, θέλω να ρωτήσω, τελικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο έχει αυτή την πολύ σκληρή στάση σε ό,τι αφορά, το είπε και η Κωνσταντίνα, και στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά. Έχει όμως αυτή τη στάση απέναντι στο χρέος, ότι πρέπει να γίνει βιώσιμο. Τελικά, μα συμφέρει να μείνει ή όχι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα? Προκύπτει το εξής, και νομίζω ότι και η βόλτα της Τάμνας έχει να κάνει με το θέμα του Δέλτα Νιτάφ περισσότερο και όχι με άλλα ζητήματα. Υπήρξε μια παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος περίπου προανήγγειλε την πρόθεση της κυβέρνησης να απαλλαγούμε από το Δέλτα Νιτάφ σε αυτό το... Θυμίζετε ότι είχε προηγηθεί μια δήλωση του κυρίου Παπά από τη Ρώμη, ναι, ότι μπορεί η Ευρώπη να τα καταφέρει και μόνη της, και είχαν προηγηθεί δύο δημοσιεύματα της Αυγής την Κυριακή σε τροχιά εξόδου του Δουνουτού, αλλά και τις καθημερινές. Και γίνεται μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να εμπλακεί όλο και περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον σε ένα επίπεδο λεκτικό του διαπραγματεύσεων και το διαβουλεύσεων με τους δανειστές. Ναι, θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά το Δέλτα Νιτάφ, γιατί το Δέλτα Νιτάφ είναι ένας από τους από τις τρεις γωνίες του τριγώνου των δανειστών, εδώ προκύπτει το εξής. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και εμείς, δεν μπορεί η σύνδεση και η παρουσία του Δέλτα Νιτάφ να είναι αλακάρτ στο θέμα του χρέους που μας συμφέρει και το έχουμε επικαλεστεί. Θα θυμίσω ότι τη βδομάδα του δημοψηφίσματος στην κρίσιμη περίπου έγινε σημαία η έκθεση του Δέλτα Νιτάφ για το χρέος, και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τότε κατηγορούσε το Βερολίνο ότι έκανε προσπάθεια να μείνει στο σιρτάρι κρυμμένη, τουλάχιστον για εκείνη την περίοδο αυτή η έκθεση. Και είπε και το περίφημο στην κυρία Λαγκάρ τότε ο Πρωθυπουργός, ναι, μας έχεις στα σκληρά, πες όμως και από αυτό, την άλλη πλευρά, μια προσπάθεια από σε την αυτό, άλλη που πλευρά λες ότι βεβαίως το Δέλτα Νιτάφ, και εκεί έρχονται οι Ευρωπαίοι εταίροι να το επικαλεστούν και να το βάλουν μπροστά, θέλει πολύ πιο αυστηρά μέτρα και αυστηρότερη αντιμετώπιση. Για μια ισορροπία, για να συμβιβασμό. Και νομίζω ότι είναι το ασφαλιστικό βέβαια στο μεγαλύτερο αγκάθι, που προφανώς το Δέλτα Νιτάφ πιέζει για μεγάλες περικοπές. Εκεί μπορεί να συντάξεις. Υπάρξει μια ισορροπία, ή λοιπόν, βλέπεις ότι πάμε σε ρήξη? Το θέμα είναι αν η συνεισφορά του Δέλτα Νιτάφ θα φύγει από ένα πλαίσιο συμβούλου θεωρητικός και θα περάσει και σε ένα πλαίσιο ταμιακό. Νομίζω ότι από την ώρα που θα βάλει χρήματα το Δέλτα Νιτάφ, αν θα βάλει χρήματα, προφανώς θα έχει και άλλο λόγο. Εάν παραμείνει σε ένα επίπεδο συμβούλου για συμβολικούς λόγους περισσότερο, ναι, και για αυτούς τους λόγους θα θέλουν η εταίρη να παραμείνει, νομίζω ότι εκεί ο συμβουλευτικός και ελεκτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να εξορροπήσει τα πράγματα. Τα χρήματα που κερδίσαμε γιατί από τις τράπεζες παίζουν ένα ρόλο αντισταθμιστικό. Προφανώς, σε αυτό. Γιατί την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεν ξέρω αν κερδίσαμε, χρειαστήκαμε λίγο. Ναι, λιγότερα δανεικά. Εάν δεν βάλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτά τα περίπου 18 δις, από κάπου αλλού πρέπει να μπουν. Θα δούμε. Και εν πάση περιπτώσει έχουμε ανοιχτές υποχρεώσεις απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εμείς δεν έχει λήξει αυτή η σχέση μας. Σε ένα επίπεδο παρατηρητή νομίζω ότι θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά από την ώρα που και ο περίγυρος, θυμίζω ότι η Πορτογαλία ήδη έχει απεγκλωβιστεί από το Δέλτα Νιτάφ. Έτσι, το ετοιμάζεται η Κύπρος. Είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, το Μάρτιο θα είναι τελείως εκεί. Αυτό δημιουργεί επίσης ένα πιεστικό κλίμα και για μας. Αλλά το βασικότερο, και εγώ μόνο έτσι μπορώ να εξηγήσω αυτή την αντίδραση Σόιμπλε, το βασικότερο είναι αυτή η παρέμβαση του Πρωθυπουργού και αυτή η προαναγγελία εντός και εκτός εισαγωγικών. Ήταν σε κάποια συνεννόηση με τους εταίρους. Δεν αντιλαμβάνομαι εγώ, εν πάση περιπτώσει, ότι είχε γίνει μια κουβέντα, ότι είχε προηγηθεί μια διαβούλευση με το Βερολίνο για να μπει αυτό το θέμα, αυτό το στοιχείο στο τραπέζι. Ή σε πρώτη φάση και μια τοποθέτηση για το. Και εκεί εξηγώ και τη Στάμνα, γιατί σας θυμίζω ότι αυτό έχει επιχειρηθεί και πάλι από την ελληνική κυβέρνηση πέρσι το Σεπτέμβρη. Γιατί καλό να τα θυμόμαστε αυτά. Ο Αντώνης Σαμαράς, τότε πρωθυπουργός, είχε περίπου και αυτός εξαγγείλει ότι θα απαλλαγούμε από το Δέλτα Νιτάφ, ότι αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης. Από το βήμα της Βουλής. Υπήρξε πάλι μια αντίδραση τότε του Βερολίνου. Και μετά από 2-3 εβδομάδες, αφού υπήρξε και μια μεγάλη αναταραχή των αγορών, έτσι, ξανανέβηκαν τα σπρέτς κτλ.
Υπήρξε μια διαρροή τριών αράδων στο Μιλάνο όταν βρισκόταν τότε σε μια σύσκευση, σύνοδο ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς τότε, που έλεγε ότι βεβαίως και το ΔΝΤ θα παραμείνει. Λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η προϊστορία. Είναι λίγο άλλες συνθήκες. Όχι, προφανώς και είναι. Αλλά... Είσαι Διονύση και μια συνεννόηση. Δεν το κατάλαβα καλά. Συνεννόηση να έχει συνεννοηθεί ο Πρωθυπουργός πριν από την συνέντευξη του. Εάν αυτή η ιστορία της συμμετοχής. Με το Βερολίνο ή με τους σοσιαλιστές, ας πούμε, και τον Ολλάντ. Δεν λέω αυτό. Ο Ολλάντ μπορεί να είναι ένας σοσιαλιστής, μπορεί να είναι ένας ηγέτης ευρωπαϊκής χώρας που βρίσκεται πιο κοντά στην Ελλάδα και έχει συμβάλει, αν θέλετε, αυτή την ώρα, αλλά στο επίπεδο των δανειστών δεν διαχωρίζεται. Ένας από όλους τους δανειστές είναι. Και δεν ξέρω αν και στη φάση αυτή η Ελλάδα είναι ιεραρχικά στην κορυφή της ατζέντας Ολλάντ. Να προσθέσω κάτι στην όλη συζήτηση. Ναι. Μην ξεχνάμε και τα εσωτερικά των δύο πλευρών. Τι εννοώ με αυτό που λέω, εννοώ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Γερμανίας. Η Γερμανία και δει η κυρία Μέρκελ θα εμφανιστεί στην ετήσια σύνοδο του κόμματός της για να ξαναπάρει με ένα τρόπο τέλος πάντων ψήφο εμπιστοσύνης. Γνωρίζουμε όλοι ότι η κυρία Μέρκελ έχει αποδυναμωθεί λόγω του προσφυγικού. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Σόιμπλε αυτή τη στιγμή να επισημάνει, να υπενθυμίσει στους δικούς του ψηφοφόρους, στη δική του κοινή γνώμη, ότι η Γερμανία εξακολουθεί να τηρεί μία αυστηρή στάση απέναντι στο ζήτημα της Ελλάδας και ότι δεν έχει υποχωρήσει λόγω του προσφυγικού. Ναι, δεν έχουμε το έχουμε, ακριβώς, το έχουμε πολλές δηλαδή αναλύσεις στο γερμανικό τύπο που αναφέρονται κατ' ουσίαν στις σχέσεις ισορροπίας πολιτικές. Πολιτικής ισορροπίας του κυρίου Σόιμπλε και της κυρίας Μέρκελ στο εσωτερικό της χώρας. Και να προσθέσω επίσης για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μια τελευταία κουβέντα, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν φεύγει τόσο εύκολα από μια χώρα. Εάν δεν κλείσει η δική του αξιολόγηση, η οποία είναι ακόμα στον αέρα, δεν μπορεί να φύγει, γιατί απλά δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο πρόγραμμα, διότι το προηγούμενο προγράμματος η αξιολόγηση δεν έχει κλείσει για το ταμείο. Όταν εξοφλείται στην πραγματικότητα. Όταν εξοφλείται, ακριβώς. Κωνσταντίνα, μια κουβέντα για αυτές τις επαφές που έχουν σήμερα, ουσιαστικά βλέπουν όλους τους υπουργούς των οικονομικών υπουργείων, το κουαρτέτο εκεί. Τι μαθαίνουμε περισσότερο σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια και την ιστορία των funds, σε ό,τι νομίζω αφορά τα επιχειρηματικά. Νομίζω ότι με ένα τίτλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε λιγότερο από 3-24 ώρα. 13 προαπαιτούμενα και 3 πολύ μεγάλα αγκάθια. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Με βάση το 3 πάντως. Με βάση το 3 ακριβώς. Καλό. Λοιπόν, είναι καλό νούμερο. Έτσι όπως το πάτε, πάμε για τους. Παίζει και τον Τζόκερ πολύ τώρα. Έτσι. Για τους αριθμούς που θα συμπληρώνουν. 3. Όσοι παίζουν. Ναι, για λοιπόν, 13, τα βασικά λοιπόν στα 3 αυτά αγκάθια τα γνωρίζουμε όλοι. Είναι βεβαίως η ιδιωτικοποίηση του κομματιού αυτού της ΔΕΗ. Του ΑΔΜΙΕ. Ακριβώς, είναι βεβαίως το μισθολογικό, το θέμα των μισθών στο δημόσιο. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο το προσπερνάμε διότι όλοι έχουμε κάνει focus στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, γιατί κατ' ουσίαν οι πιστωτές αυτό το οποίο θέλουν από το δημόσιο, από το μισθολόγιο του δημοσίου, είναι ουσιαστικά να διαμορφώνεται με βάση τη θέση ευθύνης και όχι με βάση τα χρόνια προϋπηρεσίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό κινδυνεύει ουσιαστικά να ανοίξει την ψαλίδα στον ίδιο χώρο μεταξύ των εργαζομένων, την ψαλίδα ενότητα οικολογική. Και δεύτερο και τρίτο και πολύ σημαντικό θέμα βέβαια είναι τα κόκκινα δάνεια, που μέχρι εχθές το βράδυ η ελληνική πλευρά επιμένει ότι ο βασικός στόχος είναι να περάσουν τα μεγάλα επιχειρηματικά στα λεγόμενα funds. Υπάρχουν πάρα πολλές, αν θέλετε, ακόμα θολές γραμμές. Για τα στεγαστικά δεν έχει ξεκαθαρίσει. Για τα στεγαστικά δεν έχει ξεκαθαρίσει. Για τα μικρά επιχειρηματικά δεν έχει ξεκαθαρίσει. Όταν μιλάμε για funds, για ποια funds ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Όπως επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ουσιαστικά ποιος θα διαχειρίζεται, ποιος θα έχει την εποπτεία αυτών των funds μέχρι να περάσουν τα στεγαστικά ή τέλος πάντων τα δάνεια, τα δάνεια, ακρίνεια, τα κόκκινα δάνεια, ναι, για μέχρι να περάσουν στην εποπτεία αυτών των επωνομαζόμενων funds. Τώρα, είναι δηλαδή μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ λεπτή,
ενδέχεται, αυτό τουλάχιστον μαθαίνουμε, ενδέχεται σε πρώτη φάση πράγματι να περάσουν στα φαντς τα μεγάλα επιχειρηματικά και να ακολουθήσουν λίγο πριν την αξιολόγηση ό,τι υπόλοιπο μας απομένει. Η θέση δική μας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση μέχρι να γίνει η μετάβαση. Μέχρι να γίνει η μετάβαση είναι ότι θα πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι και αντικειμενικοί κριτές μέχρι την μετάβαση στα funds και τη διαχείρισή τους βεβαίως. Έτσι πρέπει να υπάρχει και μια εποπτική αρχή για όλο αυτό το εγχείρημα. Και η άλλη πλευρά τι λέει? Η άλλη πλευρά πάλι λέει ότι αυτά τα ρυθμίζει η αγορά. Έχουν μια πιο φιλοσοφία ελεύθερης αγοράς. Σε σχέση με τις μικρότερες τράπεζες έχουμε εικόνα, και μην τρομάζουμε τον κόσμο, γιατί σε funds, σε ιδιωτικά. Δεν σε ακούω, Γιώργο μου. Άρα εις βάρος του δανειζόμενου, άμα τα ρυθμίζει η αγορά. Επίσης κάτι το οποίο λέει ο Γιώργος και το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο επίσης πρέπει να το επεξεργαστούν ως σχέδιο, είναι πώς θα συμμετέχει σε αυτά, σε όλα αυτά τα κόκκινα δάνεια, με τι συμμετοχή θα έχει ο οφειλέτης, τι συμμετοχή θα έχει το δημόσιο, πώς, με ποια διαδικασία και στη διαδικασία της μετάβασης, αν ο οφειλέτης θα έχει κάποια προβλήματα μέχρι να περάσουν στα funds. Είναι πάρα πολλά και λεπτομερείς, ναι, μεν τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως κάνουν τη διαφορά και θεωρώ ότι εκεί θα εξαντληθούν βεβαίως και θα εξαντληθεί όλη η διαπραγμάτευση. Να σημειώσουμε ότι σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση από σήμερα είναι και ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος έχει επιστρέψει από τις Βρυξέλλες. Κωνσταντίνα, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή μιλάμε συνήθως για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την ανακεφαλαιοποίησή τους, έχεις εικόνα για τις μικρότερες συνεταιριστικές, Attica Bank και όλες αυτές? Νομίζω ότι προς το παρόν μιλάμε για τις συστημικές τράπεζες, Θάνο. Δεν έχουμε κάποια εικόνα για τις υπόλοιπες τράπεζες, στο αν και σε τι βαθμό βρίσκεται μια τέτοιου είδους συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι οι συστημικές μόνο. Έχουν μπει στη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης. Όχι, όμως μέσω του χωσού. Μέσω του χωσού, ναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, Γιώργο Πίκουλα, Διονύση Νασόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τους πολιτικούς μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Βέτας από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κωνσταστιάρας από τη Νέα Δημοκρατία. Ένας μυθικός ήρωας. Μια φανταστική περιπέτεια. Ο Ιάσονας και το Χρυσό Μαλωδέρας. Η νέα μεγάλη παιδική παράσταση του θεάτρου Badminton. Ειδικό εορταστικό πρόγραμμα 28 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου. Wonderful Circus, μαύρο θέατρο, πανοραμικές προβολές και παντομίμα. Η μαγεία της Πράγας έρχεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περαιτέρω βελτίο θα παρουσιάσει ο καιρός στην Ανατολική Βορειοανατολική Ελλάδα. Στην Αττική αναμένεται πάρα πολύ καλός καιρός. Ο καιρός στην ώρα του. Κάθε βράδυ στις 9:20, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ1. Για να μην χάνετε τον καιρό σας. Ο καιρός στην ώρα του με το Σάκη Αρναούτογλου.
συμβαίνει στην Ευρώπη? Στον παλμό των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Europe. Με αναλυτικά ρεπορτάζ. Αποστολές. Αφιερώματα. Europe. Κάθε Σάββατο στη μία το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ 1. Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε και όπως σας είπαμε, καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Δημήτρη Βέτα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, κύριε Βέτα. Καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Κωνσταντζιάρα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντζιάρα. Καλησπέρα. Κύριε Βέτα, τώρα, ως προς τι αυτή η ένταση και η πολεμική ξαφνικά το τελευταίο 24ωρο μεταξύ Αθήνας Βερολίνου, συγκεκριμένα του κυρίου Σόιμπλε, που ξαναγυρίσαμε τις παλιές κακές ημέρες. Ότι κοιτάξτε να δείτε, μην ανοίγεστε πολύ, μας σαν να είπε ο κύριος Σόιμπλε, εμείς πάση καμιά στάμνα που την πάτε και τη φέρνετε πέρα δόθε. Mm. Απαντώντας ουσιαστικά σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές εδώ στη συνέντευξή του, ότι μπορεί και να μην είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και θα θέλαμε να μην είναι, δηλαδή. Θα έλεγα μια περιμία με το χούι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να ακουστεί. Νομίζω ότι η Γερμανία δεν αλλάζει το χούι της. Αυτή είναι η πολιτική της. Προφανώς έχουν και ιστορικά προβλήματα τα οποία θέλουν να εξάγουν αυτή την. Και η κυρία Μέρκελ είναι μέσα σε όλα αυτά. Και η κυρία Μέρκελ είναι στο πρόβλημα αυτό. Κοιτάξτε. Βέτα, γιατί πιστεύω ότι είχαν καλυτερεύσει προσωπικά οι διαπροσωπικές σχέσεις τουλάχιστον του Έλληνα Πρωθυπουργού με τη Γερμανία Καγκελάρη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει και το άλλο μεγάλο κομμάτι της πολιτικής επιβίωσης της κυρίας Μέρκελ, το οποίο τίθεται υπό αμφισβήτηση πλέον στη γερμανική κοινωνία. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα τι είναι το Δουνουτού έτσι και τι ακριβώς. Αν το προσέξουμε λοιπόν, δεν είναι μόνο η συμμετοχή του στην διανυοδότηση της χώρας. Το Δουνουτού φέρει συγκεκριμένες πολιτικές, συγκεκριμένα μέτρα, όσα ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εκφράζει το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, κυρίως στα εργασιακά θέματα. Άρα λοιπόν για μας θα ήταν ευχής έργων να μπορέσουμε να απεμπλακούμε από το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, ξεχρεώνοντας το βέβαια, θα δούμε τον τρόπο και τον χρόνο, αυτό είναι μια διαδικασία. Και το ζήτημα του χρέους που πάει στην Ευρώπη. Και νομίζω, ναι, νομίζω πως εκεί πρέπει να πάει το ζήτημα του χρέους, βεβαίως. Και να σου πω κάτι, κύριε Σιαφάκα, γιατί αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Επιμένω στη λέξη εγώ αυτή, μια στατικότητα. Κάποτε λοιπόν η χώρα χρησιμοποίησε, αν θέλετε, την παρουσία του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ. Σήμερα σιγά σιγά η χώρα δημιουργεί ένα άλλο επίπεδο συζήτησης και συμμαχιών. Και προφανώς όπως τα κάνει ο καθένας μας, ο οποίος έχει ένα δάνειο, έχει μια υποχρέωση, αν πατήσει καλύτερα στα πόδια του, προσπαθεί υπάρχει να επεμπλακεί. Υπάρχει αυτό το πεδίο συμμαχιών. Είναι σημαντικό, το λέγαμε και στην προηγούμενη συζήτηση. Έχει δημιουργηθεί αυτό το πεδίο συμμαχιών και αν έχει δημιουργηθεί με ποιους και αν έχει μια σταθερότητα. Δυστυχώς. Αν η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία ενός άλλου πυλώνα, ενός άξονα, πώς να το πω, αντιλητότητας. Ας το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν μπορεί από μόνη της να πατήσει και να δημιουργήσει έναν άξονα αντιλητότητας αν αυτό δεν γίνει κατανοητό και δεν γίνει έργο και αποτέλεσμα στην ίδια την Ευρώπη. Εδώ γίνεται μια μεγάλη μάχη τώρα. Βλέπει ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ όχι μόνο τη δική της θέση μέσα στη χώρα της. Βλέπει τι έγινε στην Πορτογαλία. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν τη βλέπει, θα έλεγα, το Βερολίνο με πάρα πολύ καλό μάτι. Βλέπει και τον κύριο Ραχώνη να προηγείται, αλλά βλέπει και ότι δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι θα καταφέρει τέλος πάντων να έχει την πλειοψηφία. Οπότε αλλαγές και θα συμβούν μάλλον και στην Ισπανία. Βλέπει το αποτέλεσμα. Ναι. Το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Αρνητικό βέβαια, αλλά σημαντικό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό λες ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός. Σαφώς και υπάρχει εκνευρισμός. Υπάρχει αυτή η ρευστότητα, υπάρχει αυτή η κινητικότητα, υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην πολιτική της Ευρώπης. Σαφώς και αλλάζει η Ευρώπη. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το δούμε και δεν μπορούμε να το αποτυπώσουμε οικονομικά, αν θέλετε, και πολιτικά, ακόμη και κοινωνικά, γιατί αργεί αυτή η Ευρώπη να αλλάξει. Κύριε Βέτα, πάντως πιστεύετε ότι το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπήκε για συγκεκριμένους λόγους το 10 στην Ευρώπη, ότι έχουν αλλάξει αυτοί οι λόγοι από, εγώ δεν θα έλεγα μόνο από το Βερολίνο, από μια μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκών χωρών να παίζει δηλαδή το ρόλο του μπαμπούλα στις χώρες που, που βρίσκονται σε πρόγραμμα, έχει αλλάξει δηλαδή αυτό και με συσχετισμούς, με άλλες δυναμικές μπορεί πράγματι να φύγει. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο σε ό,τι αφορά το χρέος. Η ελληνική κυβέρνηση
σε ποια κατεύθυνση κινείται πια σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους? Έχουμε ξεφύγει, έχουμε φύγει από τις εποχές όχι πολύ μακρινές που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για κούρεμα. Δεν το συζητά κανένας πια αυτό. Άρα πάμε σε μια λογική τι? Να πάει πιο πίσω το χρέος, να μας διευκολύνουν με τα επιτόκια, να πάει τόσο πολύ σε βάθος χρόνου και με ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ και ουσιαστικά δηλαδή αυτό που θα δίνουμε, το εξυπηρετήσιμο δηλαδή του χρέους, να το κάνει βιώσιμο? Τα είπατε όλα. Αυτό λέγανε και προηγούμενοι. Ενώ δηλαδή στο πρώτο ερώτημά σας μπορώ να πω μόνο ότι εάν περιμένουμε τον, αυτό που μας δανείζει να μας προσφέρει καλύτερους όρους, νομίζω πως καλύτερα να μην το περιμένουμε ποτέ, γιατί δεν θα έρθει ποτέ. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος πρέπει να κάνει τα βήματα για να μπορέσει η χώρα να απεμπλακεί από έναν, θα έλεγα, εταίρο στα δάνειά του, νομίζω είναι η χώρα μας. Οπότε η κυβέρνηση αυτό προσπαθεί να κάνει, σιγά σιγά να απεμπλακεί και από το ΔΝΤ με τη μορφή ενός ανθρώπου του οργανισμού που δανειοδοτεί τη χώρα, αλλά κυρίως να απεμπλακεί από τις πολιτικές που φέρνει αυτό το ΔΝΤ ως υποχρέωση χώρας όταν την δανειοδοτείς. Τώρα στο δεύτερο ερώτημα, τα είπα τώρα. Νομίζω πως εκεί με κυμαίνεται πλέον. Δεν υπάρχει θέμα κουρέματος, δεν ακούγεται και δεν ξέρω αν θα μας συνέφερε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι εξειδικευμένος τόσο πολύ να μιλήσω για την διαδικασία διαγραφής χρέους. Παρ' όλα αυτά, αν καταφέρουμε την επιμήκυνση του χρέους με χαμηλά επιτόκια και περίοδο χάριτος αποπληρωμής, νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί ξέρετε, το θέμα της διαχείρισης του χρέους θα το δούμε ανά τμήμα και ανά χρόνο. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι μια διαδικασία η οποία θα τελειώσει σήμερα. Θα είναι μια διαδικασία η οποία θα διαρκεί, θα την ελέγχουμε, θα το ξαναδιαπραγματευόμαστε. Πόσο έχει αλλάξει δηλαδή η λογική του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγους μήνες? Θυμάμαι. Δεν νομίζω πώς άλλαξε. Έχει αλλάξει σημαντικά. Εδώ γινόταν στις εκλογές του Γενάρη. Ο χαμός με το. Γιατί δεν λέει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος? Σας εξηγούσαν ότι αυτό πάει με την εξυπηρεσιμότητα του χρέους και λέγατε όχι, πάμε σε κούρεμα ή διαγραφή ή όλα αυτά. Δηλαδή, για να καταλήξουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Θέλω να πω, αυτό λοιπόν δεν είναι ένας κοινός τόπος, τώρα που καταλάβατε κι εσείς ότι δεν γίνεται αλλιώς, να το διεκδικήσετε, να πορευτείτε μαζί, να ζητήσετε και τη βοήθεια με κάποιον τρόπο, ξέρω εγώ από την εμπειρία που έχουν αυτοί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα ζητήσω μια εμπειρία από την προηγούμενη κυβέρνηση, αν πραγματικά σήμερα η αντιπολίτευση έθετε στην κορυφή της συζήτησής της την μη δυνατότητα της χώρας να εξυπηρετήσει το χρέος της. Δεν θα ακούσετε λοιπόν σοβαρές κουβέντες από την αντιπολίτευση, στο σύνολό της, ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο. Το βλέπετε καθημερινά, στις δηλώσεις, στο κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει αυτή η σκληρή